Το δεύτερο μέρος του ταξιδιού στη Βουδαπέστη μας βρίσκει να ξεκινάμε από το σταθμό του μετρό St. Gellérter Mögertam και να κατευθυνόμαστε προς τον λόφο του Gellért και το Citadella που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο. Are you from Greece? Oh, I love μουζάκα, γύρω, σουβλάκι. Είμαστε στη Βούδα. Απέναντι είναι η Πέστη. Και αυτή είναι η Βούδα, παιδιά. Πάμε να βουδαδιαστούμε. Με ύψος 235 μέτρα, ο λόφος Gellért ονομάστηκε έτσι από τον Άγιο Gellért, τον πρώτο ιεραπόστολο της Ουγγαρίας, ο οποίος σκοτώθηκε εκεί από ειδωλολάτρες κατά τη διάρκεια μιας εξέγερσης. Η ιστορία του ξεκινάει από πολύ παλιά, με πολλές διαφορετικές χρήσεις έως ότου χτίστηκε το φρούριο. Πρόκειται για ένα φρούριο που χτίστηκε το 1851 από τον Julius Jacob von Haynau, διοικητή της Αυστριακής Αυτοκρατορίας μετά την Ουγγρική Επανάσταση του 1848. Από το 1987 περιλαμβάνεται στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Λοιπόν, ανεβαίνουμε, βασικά κατεβήκαμε στο μετρό του Gellért και ανεβαίνουμε προς τον λόφο του Gellért. Σωστά? Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι αυτός ο λόφος έχει πάρα πολλές διαδρομές μέσα, οπότε μπορεί ο καθένας να πάρει οποιαδήποτε, δεν υπάρχει μόνο μία. Εμείς για κάποιο λόγο δικό μας επιλέξαμε την πιο δύσκολη, την πιο ανηφορική. Μας έχει βγει η ανάσα. Μας έχει κοπεί βασικά η ανάσα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Βέβαια δεν έχουμε θέα προς την πόλη που έχουν οι υπόλοιποι. Τώρα, από πού πρέπει να πάμε? Από εδώ επάνω και δεξιά. Λοιπόν, δεν έχουμε τη θέα που έχουν οι υπόλοιποι, γιατί πάμε κατευθείαν να βγούμε στο Citadella. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδρομή, την οποία φυσικά δεν είναι να έρθει να την κάνει κάποιος με 40 βαθμούς ή με 35 βαθμούς. Σήμερα που έχει έτσι λίγο συννεφιά, δεν έχει πολύ ήλιο, εδώ πέρα φυσάει και ένα ελαφρύ αεράκι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στη Βουδαπέστη. Σήμερα, όπως έχετε αντιληφθεί από εδώ, είμαστε από την πλευρά της Βούδας. Γιατί είμαστε απέναντι, θα προσπαθήσουμε να προλάβουμε να περάσουμε να δούμε και το κάστρο της Βούδας και όλα αυτά τα εντυπωσιακά που βλέπουμε όλοι στις φωτογραφίες και στα βίντεο. Από εμένα, το Greek Zia της καρδιάς σας, από το Φρίαδα. Αργό πεθαίνω. Σβήνει, λιώνει, χάνεται. Το lost ήταν ένα ψέμα. Ρουθούνι δεν έμεινε. Θα τα πούμε ξανά σε λίγο. Δεν φαίνεται, αλλά εδώ πίσω από τα δέντρα είναι το άγαλμα της ελευθερίας. Αυτό στο οποίο και πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή. Πού είναι? Α! Το βλέπετε το σκιουράκι? Α! Α! Τι ωραίο που είναι! Πρώτη φορά βλέπω από κοντά.
Δείτε εδώ πέρα όσο μπορεί και να φαίνεται τη θέα που έχει ξεκινήσει σιγά σιγά να αποκτά ολόφος καθότι ανεβαίνουμε όλο και περισσότερο. Εμείς εδώ συνεχίζουμε για να φτάσουμε στο άγαλμα της ελευθερίας. Λοιπόν, επιχειρήσαμε να πάμε στο άγαλμα της ελευθερίας και το άγαλμα της ελευθερίας είναι κλειστό λόγω έργων. Δεν το είχαν ελεύθερο. Με αποτέλεσμα να ψάχνουμε έναν τρόπο να πάμε στο Citadel Lookout ή κάπως έτσι λέγεται στο χάρτη, όπου και καλά είναι ένα σημείο που μπορείς να δεις την πόλη λίγο καλύτερα, αν και έχει πάρα πολλά μικρά έτσι ξέφωτα στα οποία βγαίνει κάποιος και έχει τρομερή θέα στην πόλη και έχει και πάρα πολύ κόσμο επίσης. Ωστόσο, η διαδρομή από αυτή την πλευρά, επειδή έχει σκιά και δεν σε χτυπάει ο ήλιος, είναι πάρα πολύ ωραία. Σας τη δείχνω πάλι, ωστόσο συνεχίζουμε και την βόλτα μας. Αυτό που είδαμε μόλις τώρα, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το δούμε από μπροστά το βλέπεις μόνο όταν είσαι μέσα στην πόλη, είναι ο Γκέλερτ. Ο Γκέλερτ είναι ένας μοναχός του 10ου αιώνα, ο οποίος απλά ζούσε πάνω στο λόφο με θέα το ποτάμι και το άγαλμά του είναι χτισμένο επάνω στο λόφο με θέα το ποτάμι. Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε προς τα κάτω για να πάμε να δούμε το άγαλμα της Βασίλισσας, τώρα μας βλέπετε και λίγο σκοτεινούς, Ελισάβετ, το οποίο είναι ακριβώς από κάτω.
Και αμέσως μετά συνεχίζουμε για το κάστρο της Βούδας και το Fisherman's Bastion και όλα αυτά τα γνωστά. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την βόλτα μας, γιατί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι κατηφόρα και δεν έχουμε αυτό το νόμος COVID η ανάσα από την ανηφόρα. Και θυθήθη, το συγκεκριμένο άγαλμα που βλέπετε και είδατε βασικά αυτή τη στιγμή είναι αφιερωμένο στη Βασίλισσα Ελισάβετ, είναι η Βασίλισσα της Αυστρίας και της Ουγγαρίας και γνωστή ως Σίσι. Πέθηκε θυθήθη και συνεχίζουμε. Οπότε, πριν από την Queen Bee και πριν από την Queen Lilibet είχαμε και τη Σίσι. 61 χρονών τη φάγανε, να ξέρετε. Η Queen Bee δεν είναι η γνωστή. Είναι η παλιά η Queen Bee. Και συνεχίζουμε τώρα. Πολύ ωραία θέα αυτό εδώ πέρα, κάτω από τη γέφυρα. Και συνεχίζουμε να πάμε προς το κάστρο και να βρούμε τον τρόπο να πάμε. Και όταν λέω τον τρόπο, δεν εννοώ. Μπορούμε να πάμε με τα πόδια. Σκεφτόμαστε, μήπως πάρουμε κανένα τραμ να μας πάει τρεις στάσεις δίπλα. Είναι δίπλα και είναι, θα πάμε παραδουνάβια. Και απλά παραποτάμια. Τυχαίως. Με σκάς αυτή τη στιγμή. Ποταμό, ποταμό, ποταμό του να πει. Τα λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Αυτά. Απομακρυνόμενοι από το άγαλμα της Βασίλισσας Ελισάβετ στην πλατεία Ντόμπερντέι και κατευθυνόμενοι προς το παλάτι της Βούδας, ανεβαίνουμε την σκάλα Σάντορ Μόριτς, η οποία αποτελεί το σύνορο των συνοικιών Ταμπάν και Βιζιβάρος. Προσπερνάμε τον νεοαναγεννησιακό κήπο του Βάρκετ Μπαζάρ και ανεβαίνουμε τις σκάλες για να φτάσουμε στο επίπεδο του κάστρου. Να επισημάνω εδώ πως σε αυτό το σημείο υπάρχουν και κυλιόμενες σκάλες, τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μαζί με το σανσέρ για να ανεβείτε στο επίπεδο του κάστρου. Thank you.
Μπροστά από την είσοδο του κάστρου της Βουδαπέστης βρίσκουμε το άγαλμα του πρίγκιπα Ευγένιου της Σαβοίας, ο οποίος πολέμησε στον στρατό του Λοδοβίκου της Βάβης και βοήθησε στην απελευθέρωση της Βουδαπέστης από την κυριαρχία των Οθωμανών. Σε εκστρατεία που οργανώθηκε εναντίον των Τούρκων, απέσπασε το λάβαρο των αντιπάλων του και γι' αυτό το λόγο ανταμείφθηκε από τον αυτοκράτορα Λεοπόλδο με το βαθμό του στρατηγού, ενώ ο τότε βασιλιάς της Ισπανίας το απένιμε το παράσημο του Χρυσόμαλου Δέρατος. Ακολούθησε η συμμετοχή του στην πολιορκία του Βελιγραδίου και πέθανε το 1736. Μέσα στο κάστρο της Βούδας βρίσκεται η Εθνική Πινακοθήκη της Ουγγαρίας. Η συλλογή της περιλαμβάνει αντικείμενα πριν από το 1800 μέχρι έργα σύγχρονης ζωγραφικής, αγάλματα και μετάλλια. Η πινακοθήκη στεγαζόταν αρχικά σε ένα κτίριο στην πλατεία Κοσούθ μέχρι τη μετακόμιση στο σημερινό κτίριο το 1975. Προσπερνάμε το συντριβάνι με το αγόρι ψαράς και το ανάκτορο Σάντορ που είναι η προεδρική κατοικία και κατευθυνόμαστε προς τον ναό του Ματθαίου. Η ιστορία του ναού εικάζεται ότι ξεκινάει το 1247, οπότε και υπάρχουν οι πρώτες αναφορές για το ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Εδώ παντρεύτηκε ο βασιλιάς Ματθαίος 2 φορές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι στέψεις του Καρόλου του Πρώτου το 1309, καθώς και του Φραντς Ιωσήφ, αυτοκράτορα της Αυστρίας και της συζύγου του βασίλισσας Ελισάβετ το 1867. Πίσω από την εκκλησία βρίσκεται επίσης το άγαλμα του Αγίου Στεφάνου με το άλογό του. Thank you.
Εδώ τον βλέπετε, βγάζει selfie. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Fisherman's Bastion και στην εκκλησία αυτή που δεν θυμάμαι το όνομά της πάλι. Εκκλησία. Αυτό εδώ. Saint Matthew. Saint Matthew, λοιπόν, αυτή είναι η εκκλησία. Δείτε εδώ. Θα πάμε και στην Παναγία τη Μαγδαληνή. Είναι απίστευτα εντυπωσιακό αυτό το πράγμα και έχει επίσης πάρα πολύ κόσμο και επίσης η περιοχή, η νησί, ανακατασκευάζεται, που σημαίνει ότι τα μισά κτίρια είναι κλειστά γιατί τα φτιάχνουν. Συνεχίζουμε ωστόσο το ταξίδι μας και πάμε προς τα κάτω στο Fisherman's. Με κατεύθυνση προς τον πύργο της Μαρίας Μαγδαληνής, περνάμε από την πύλη της Βιέννης, το άγαλμα του Αγγέλου και το κτίριο όπου διατηρούνται τα αρχεία του κράτους της Ουγγαρίας. Η εκκλησία της Μαρίας Μαγδαληνής είναι μία από τις παλιότερες εκκλησίες στο κάστρο της Βούδας. Χτίστηκε τον 13ο αιώνα σε γοτιθικό ρυθμό και σήμερα σώζεται μόνο ο πύργος της εκκλησίας. Έξω από τον πύργο βρίσκεται ένα χάλκινο γλυπτό που απεικονίζει τον μανδύα της Στέψης σε μία μισή φορά μεγέθυνση, πάνω στον οποίο ζωντανεύει η εποχή της ίδρυσης του κράτους της Ουγγαρίας. Εδώ βρίσκεται η μοναδική απεικόνιση του βασιλιά Αγίου Ιστβάν, της συζύγου του βασίλισσας Γιζέλα της Ευλογημένης και του γιού τους, ο οποίος αποδεδειγμένα έχει κατασκευαστεί ενώ βρισκόταν εν ζωή. Ο μανδύας της Στέψης μαζί με το Άγιο Στέμα, το Σκύπτρο, το Βασιλικό Μήλο και το Παλό αποτελούν τα ουγγρικά σήματα της Στέψης. Η βόλτα μας στην πλευρά της Βούδας με το κάστρο της Βουδαπέστης και τον Λόφο Γκέλερτ ολοκληρώνεται εδώ, οπότε και μπαίνουμε στο λεωφορείο για να διασχίσουμε την αλυσιδωτή γέφυρα και να κατευθυνθούμε προς το ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, γιατί στο επόμενο μέρος θα δούμε δύο πολύ μεγάλα πάρκα της πόλης με πολύ σημαντικά μνημεία επίσης. Μην παραλείψετε επίσης να εγγραφείτε και να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι.